Πάμε. Στη Μαλακάσα είναι. Μαλακάσα είναι, εκεί τους περιμένουν να δουν πότε θα φύγουν, πότε θα δουν, τι θα γίνει. Πάμε να δούμε. Έλα Φάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται. Γύρω στις 8.30-9 η ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς των διασωθέντων εδώ στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μαλακάσα, όπου είναι ήδη όλα έτοιμα. Λιγότεροι από 104, καθώς δεν περιλαμβάνονται όσοι νοσηλεύονται και φυσικά οι 9 συλληφθέντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται και 6-8 ασυνόδευτοι ανήλικοι κάτω των 16 ετών, οι οποίοι θα παραμείνουν εδώ για λίγο και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε άλλες δομές για ανηλίκους. Η μεταφορά όλων θα γίνει με ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με μισθωμένα λεωφορεία. Εδώ, όπως σας προείπα, έχουν τακτοποιηθεί όλοι οι χώροι, έχουν καθαριστεί οι κίσκοι, όλοι οι εξωτερικοί χώροι περιμετρικά. Σε λίγο αναμένεται και ο διοικητής, όπως μαθαίνουμε, για την υποδοχή. Βρίσκεται και θα βρεθεί περισσότερο προσωπικό από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ με γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους, ενώ θα δοθεί φαγητό, ρούχα και είδη υγιεινή στον καθένα ξεχωριστά. Μόλις φτάσουν εδώ οι μετανάστες, άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, θα γίνουν οι πρώτες συνεντεύξεις και θα αιτηθούν άσυλο. Και θα μείνουν εδώ έως ότου επεξεργαστεί η αίτηση ασύλου, αν εκριθεί δηλαδή, ναι. Υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο αυτό ή ήταν άδειο τελείως? Από ό,τι μαθαίνουμε ήταν άδειο τελείως. Δεν είναι ναι, 100%, αλλά ξέρω ότι είναι άδειο. Όποιος πάρει, να πω Δημήτρη, κλείνοντας όσα ανέφερα προηγουμένως, καλά, έχουν περάσει από εδώ μετανάστες. Ναι, πολύ, βέβαια. Για τώρα λέω πώς ήταν. Όποιος πάρει τώρα, άδειο πρέπει να ήταν. Ναι, ναι. Όποιος πάρει την προσωρινή κάρτα αίτησης και έχει συγγενείς στην Ελλάδα, είναι σημαντικό αυτό, μπορεί να τους επισκεφτεί και να μένει εκεί. Δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα, μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Δεν μπορούν να φύγουν. Ναι, μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Είτε μέσα, είτε έξω κτλ. Μπορούν να μένουν και να βγαίνουν κτλ. Δεν κλειστές δομές. Δεν είναι κλειστές. Ανοιχτές είναι. Δεν πάνε και έρχονται άνθρωποι. Λοιπόν.